καλησπερίσω και εγώ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή της πρόσκλησης. Η δικιά μου η συνεισφορά σε αυτό το συνέδριο δεν θα είναι κάτι τομικό, θα είναι κάτι πιο στρατηγικό. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, διδάσκω γεωπολιτική και σύγχρονα οπλικά συστήματα και διδάσκω επίσης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα τουρκικών και σύγχρονα ασιατικών σπουδών. Αυτό που θα ήθελα να παρουσιάσω σήμερα θα είναι μια απεικόνιση της ευρύτερης, της παγκόσμιας γεωπολιτικής κατάστασης στον πλανήτη, η οποία σε μεγάλο βαθμό ερμηνεύει γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν τόσο πολλοί εξωτερικοί κίνδυνοι, γιατί η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις πιέσεις από το εξωτερικό που αντιμετωπίζει. Ενώ πολλή κουβέντα γίνεται και πολλή έτσι, ανάλυση γίνεται πάνω στην επιθετικότητα της Τουρκίας, στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, στους αναδυόμενους εθνικισμούς στα Βαλκάνια και το τι σημαίνει αυτό το, τι σημαίνουν αυτές οι προκλήσεις για την Ελλάδα και τι κίνδυνοι υπάρχουν, πολύ λίγη κουβέντα γίνεται για το πώς διαμορφώνεται γενικότερα το διεθνές σύστημα και κατά την άποψή μου, αυτές οι προκλήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό, αποτελούν συνέπεια αυτού του νέου διεθνούς συστήματος. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι να περιγράψουμε την ευρύτερη διεθνή αρχιτεκτονική μέσα στην οποία λειτουργεί η Ελλάδα, πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για το πώς διαμορφώνεται το διεθνές σύστημα σήμερα. Έτσι λοιπόν, ξεφεύγοντας από τις φαντασιώσεις και την εικονική πραγματικότητα του μονοπολικού πλανήτη, όπως διαμορφώθηκε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, σήμερα έχει γίνει πλέον κατανοητό σε όλους, πλην των Ελλήνων δυστυχώς, ότι βρισκόμαστε σε έναν πολυπολικό κόσμο. Πολυπολικός κόσμος σημαίνει ένας άναρχος κόσμος, ένας κόσμος μέσα στον οποίο δεν υπάρχει ένας κυρίαρχος δρόν, δεν υπάρχει ένας κυρίαρχος, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλοί δρόντες, πολλοί παράγοντες, πολλές χώρες οι οποίες κονταροκτικιούνται, συγκρούονται, διαγωνίζονται για μια καλύτερη θέση στον ήλιο, ιδιαίτερα δε στην ευρασιατική σκακέρα. Και ο πολυπολικός κόσμος δεν είναι μόνο οι χώρες που αναφέρονται εδώ και που κατά καιρούς συζητάμε, τα περιβόητα BRICS. Δεν είναι ούτε μόνο η Κίνα, η εξαιρετικά αναδυόμενη Κίνα, ούτε η Ινδία, ούτε η Βραζιλία, ούτε η Ρωσία. Είναι γενικά οι πάντες. Και αυτό που λέμε, αυτό που κάποιοι Αμερικανοί ειδικοί αποτελούν το διεθνές σύστημα σε μεγάλο βαθμό, το χαρακτηρίζουν με τον όρο micropolarity. Δηλαδή, γενικότερα όλοι οι δρόντες, όλα τα κράτη κονταροχτυπιούνται για το πώς θα κερδίσουν μια καλύτερη θέση στο διεθνές σύστημα, ιδιαίτερα δε σε εξαιρετικά ρευστές περιοχές του διεθνούς συστήματος, όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος και τα Βαλκάνια. Συνακόλουθα λοιπόν αυτό που λέμε σήμερα τουρκικός αναθεωρητισμός, για παράδειγμα, δεν προκύπτει γιατί είναι κακός ο Σουλτάνος Ερντογάν. Δεν προκύπτει γιατί είναι κάποιοι εθνικιστές στην ηγεσία της Τουρκίας. Προκύπτει από το γεγονός ότι το διεθνές σύστημα έχει μεταλλαχθεί, επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση και μέσα σε αυτό το διεθνές σύστημα η Τουρκία ως χώρα, ως απρόσωπος γεωπολιτικός παράγοντας, οδηγείται προς μια φυγή προς τα εμπρός, στη μετατροπή της σε μια περιφερειακή δύναμη. Το κάνει σε μεγάλο βαθμό και για λόγους γεωπολιτικής φιλοδοξίας, αλλά και για να ξεφύγει από τα τεράστια εσωτερικά της προβλήματα. Για να είσαι όμως περιφερειακή δύναμη, σημαίνει ότι ασκείς απόλυτο και ολοκληρωτικό έλεγχο στο εγγύς γεωπολιτικό σου περιβάλλον, το οποίο είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος. Συνακόλουθα λοιπόν, ανεξαρτήτως με το ποιος θα είναι στην ηγεσία της Τουρκίας, αν θα είναι Ερντογάν, αν θα είναι κεμαλιστές, αν θα είναι κολεκτιβιστές, αναρχικοί και ειρηνιστές, η Τουρκία θα παραμείνει αναθεωρητική χώρα, γιατί πρέπει εντός εισαγωγικών να κυριαρχήσει στην περιοχή της. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το διεθνές σύστημα, το οποίο επαναλαμβάνω είναι πολυπολικό, συνακόλουθα είναι και εθνοκεντρικό. Η πόλη ισχύως, αυτή που κονταροκτικιούνται μεταξύ τους, είναι τα έθνη-κράτη. Δεν είναι απρόσωπες παγκοσμιοποιημένες δομές. Αντιθέτως, η περιβόητη παγκοσμιοποίηση, κομμάτια της παγκοσμιοποίησης, όπως είναι ο κυβερνοχώρος και η ενοποίηση δια του κυβερνοχώρου ολόκληρου του πλανήτη, έχουν μετατραπεί σε νέα πεδία αντιπαράθεσης των εθνικών δρόντων δια του κυβερνοπολέμου, για παράδειγμα. Και επίσης, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μέσα σε αυτό το νέο ρευστό και δυναμικό κόσμο δεν υπάρχουν ξεκάθαρες σχέσεις. Δεν υπάρχουν δηλαδή απόλυτα εχθροί φίλοι.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του συστήματος του συμπλόκου Κίνας-Αμερικής, όπου έχουν τεράστιες συνέργειες και στον οικονομικό τομέα και τεράστιους ανταγωνισμούς. Συνακόλουθα και στη δικιά μας την περιοχή υπάρχει μια παρόμοια ρευστότητα. Έχουμε λοιπόν ένα νέο σύστημα εγγενώς ασταθές, εγγενώς ρευστό. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Μπορεί αυτός ο πολυπολικός κόσμος να είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο που να οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα που μπορεί να είναι μια διπολικότητα, μια σύγκρουση της εισπυρωμένης Ευρασίας εναντίον των ναυτικών δυνάμεων του πλανήτη, αλλά ακόμη βρισκόμαστε στο διάκαινο. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να βρούμε τι εργαλεία θα είναι αυτά τα οποία θα ρυθμίσουν τις σχέσεις μεταξύ των εθνικών δρόντων. Επειδή επαναλαμβάνω, το σύστημα εκ νέου γίνεται εντόνως εθνοκεντρικό. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι ο πόλεμος, η πολεμική σύγκρουση, το οποίο στην Ευρώπη μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου θεωρήσαμε ότι ανήκει πλέον στο ιστορικό παρελθόν. Θεωρήσαμε ότι ζούμε το τέλος της ιστορίας και πλέον οι ανταγωνισμοί, ιδιαίτερα δε οι στρατιωτικοί ανταγωνισμοί, αποτελούν, να το πούμε έτσι, ένα ζωφερό προνόμιο χωρών όπως είναι η Βόρειος Κορέα ή δεν ξέρω το σύστημα Ινδίας-Πακιστάν. Δεν είναι έτσι. Η σύγκρουση στη Γιουγκοσλαβία ήδη από τότε έδωσε ένα σκληρό πλήγμα, αλλά στην πραγματικότητα σήμερα ζούμε τις μεγάλες ανακατατάξεις. Και γιατί? Γιατί ο πόλεμος είναι και αυτό ένα δυναμικό μέγεθος. Μεταλλάσσεται στο πέρασμα της ιστορίας. Σήμερα, εάν θεωρήσουμε τον πόλεμο ως ένα εργαλείο επίλυσης, ένα εργαλείο διαμόρφωσης του διεθνούς συστήματος, ενώ στο παρελθόν ήταν ένα μονολυθικό εργαλείο, θα μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε με ένα μπαλτά που είναι δουλειά του να κόψει το κεφάλι του αντιπάλου, σήμερα ένα είδος ελβετικού σουγιά, ένα πολυεργαλείο. Γιατί? Γιατί έχει μεταλλαχθεί στις ίδιες του τις μορφές. Χαρακτηριστικό είναι η περιβόητη αντίληψη περί υβριδικού πολέμου, την οποία την έχετε ακούσει τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει του σειρμού. Ο υβριδικός πόλεμος είναι ένα πλέγμα δράσεων που ξεκινάει από συμβατική πολεμική δραστηριότητα και περνάει στην προπαγάνδα, στον κυβερνοπόλεμο, ακόμη και σε αυτό που λένε οι Κινέζοι, στην αντιπαράθεση στο διεθνές δίκαιο, μέσα σε ένα ενιαίο πακέτο. Δηλαδή, τα όρια μεταξύ ειρήνης και πολέμου καθίστανται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Άρα, η άσκηση πολεμικών δράσεων μεταξύ των κρατών γίνεται πολύ πιο εύκολη σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό απεικονίζεται και σε αντιλήψεις των Αμερικανών, του Αμερικανικού στρατού, του Αμερικανικού Πενταγώνου. Για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια παρουσιάστηκε η αντίληψη της πολυχωρικής μάχης, της Multi-Domain Battle, η οποία παρεπιπτόντως την άλλη Πέμπτη Παρασκευή θα είναι το αντικείμενο ενός συνεδρίου που έχει το ΓΕΣ στη Σχολή Ευελπίδων. Η οποία τι είναι? Είναι συνδυαστική δράση στη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, το διάστημα και τον κυβερνοχώρο. Από μόνη του η ένταξη, από μόνη της η ένταξη του κυβερνοχώρου στη συμβατική πολεμική διαδικασία καθιστά τον πόλεμο ένα ακαθόριστο μέγεθος. Και ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 2018, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η φωτογραφία κάτω αριστερά είναι από την παρουσίαση, παρουσίασαν για πρώτη φορά μετά το 2010 την αναθεωρημένη πυρηνική του στρατηγική, την Nuclear Posture Review, η οποία τι λέει? Λέει, παιδιά, ό,τι ξέρατε για τον πυρηνικό πόλεμο έχει τελειώσει. Δεν έχουμε περάσει σε μια εποχή που τα πυρηνικά όπλα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ποτέ. Επανέρχονται. Και μάλιστα όχι επανέρχονται όπως τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, όπου ήταν αυτό που λέγαμε weapons of last resort και η μόνη τους δουλειά ήταν να αποτρέψουν το πυρηνικό ολοκαύτωμα δια της αποτροπής. Όχι. Αντιθέτως λέει, επειδή οι Ρώσοι έχουν ένα ασαφές πυρηνικό δόγμα και μπορεί να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα ακόμη και στο πλαίσιο μιας συμβατικής αντιπαράθεσης, μικρά τακτικά πυρηνικά όπλα σε περιορισμένου τύπου συγκρούσεις, έτσι και εμείς φτιάχνουμε μια νέα πυρηνική μεθοδολογία, νέα πυρηνικά όπλα μικρής ισχύως και εν πάση περιπτώσει οδηγούμαστε σε μια λογική όπου η πυρηνική επιλογή, the nuclear option, είναι πλέον μέσα στο πακέτο των επιλογών μας και όχι εκτός αυτών. Όταν λοιπόν η πιο ακραία, η αρμαγεδονική μορφή πολέμου, που είναι ο πυρηνικός πόλεμος, πέφτει στο τραπέζι και πλέον θεωρείται ως μια διαχειρίσιμη και συζητήσιμη επιλογή, είναι δεδομένο ότι θα συμπαρασύρει προς την κατεύθυνση των συζητήσιμων, εξετάσιμων, διαχειρίσιμων και λογικών επιλογών όλων των μορφών του πολέμου. Ιδιαίτερα δε όταν αυτές οι μορφές είναι ασαφείς, ακαθόριστες κλπ. Όπως είναι ο υβριδικός πόλεμος που επαναλαμβάνω περιλαμβάνει και τρομοκρατία και προπαγάνδα και ανταρτοπόλεμο και τα πάντα. Έχουμε λοιπόν ένα διεθνές σύστημα το οποίο
είναι ασαφές, ρευστό, πολυπαραγωγικό, συγκρουσιακό, μέσα στο οποίο το εργαλείο του πολέμου επανέρχεται με δυναμικό τρόπο. Και πού βρίσκεται η Ελλάδα μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται σε μια περιοχή που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ως η ζώνη του πολέμου. Αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια μεταφορά, θα λέγαμε ότι με γεωλογικούς όρους είναι η περιοχή που η ευρασιατική πλάκα τεκτονική έρχεται σε σύγκρουση με την ευρωατλαντική και δημιουργούνται συγκρούσεις. Είναι μια ζώνη που ξεκινάει από τις δημοκρατίες της Βαλτικής, όπου ναι, μεν δεν γίνεται πόλεμος αυτή τη στιγμή, αλλά είναι θεωρείται η πιο επικίνδυνη περιοχή για την παράθεση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Περνάει στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, Συρία και φτάνει στη Σαουδική Αραβία και στην Ιεμένη. Αυτοί είναι οι θερμές εστίες ή οι ενδυνάμει θερμές και φυσικά οι πιο ψυχρές, αλλά οι οποίες επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως είναι τα Βαλκάνια, όπου όλη αυτή η πραγματικότητα που είπαμε πριν αναμένεται να δημιουργήσει αλλαγές συνόρων και πολεμικές αντιπαραθέσεις. Και εδώ τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε αυτή τη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής που διαμορφώνεται σήμερα στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου, η οποία συνδυάζεται και ενδυναμώνεται και κάνει συνθέσεις με τους εθνικούς ανταγωνισμούς πλέον που υπάρχουν στην περιοχή, οι οποίοι επαναλαμβάνω στο πλαίσιο ενός πολυπολικού συστήματος και δίζουν νέα δυναμική. Δεν είναι η Αλβανία κακή. Δεν είναι ότι η Αλβανία γίνεται εθνικιστική. Η Αλβανία ακριβώς γιατί είναι μικρή χώρα, για παράδειγμα, και γιατί θέλει να μην είναι, να πάψει πλέον να είναι μικρή και να μπορέσει να διεκδικήσει έναν ρόλο σοβαρού παίκτη, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, στην Βαλκανική σκακέρα, είναι δεδομένο ότι θα ασκήσει και ήδη ασκεί πιέσεις προς το εξωτερικό της. Μέσα από αυτές τις ενδυνάμει πιέσεις μπορεί να είναι και πολεμικού τύπου δράσης, επαναλαμβάνω, σε αυτό το ιδιόρυθμο και ασαφές πλαίσιο του υβριδικού πολέμου, το οποίο ακόμη σήμερα δεν το έχουμε κατανοήσει. Και η Ελλάδα δεν είναι μόνο σε αυτήν τη λεγόμενη ζώνη του πολέμου, δεν είναι απλώς ένα μέρος, είναι το κεντρικό σημείο. Το σύστημα Βαλκανίων Μέσης Ανατολικής Μεσογείου Μέσης Ανατολής, στο οποίο η Ελλάδα έχει κρισιμότατο ρόλο να παίξει, πέραν από το θέμα της ενέργειας, το οποίο είναι ένα τεράστιο ζήτημα από μόνο του, αποτελεί, θα λέγαμε, το κλειδόλιθο σε ολόκληρη την παγκόσμια αρχιτεκτονική με βάση τις κλασικές αγγλοσαξονικές γεωπολιτικές αντιλήψεις, τις οποίες δεν έχουμε ξεφεύγει από την κουβέντα μας σήμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση παραμένουν ζωντανές μέσα στους παγκόσμιους ανταγωνισμούς. Και κλείνοντας, να πω και κάτι, δεν ξέρω αν έχω λίγο χρόνο ακόμη, επειδή είμαστε και σε νομικό ακροατήριο, εγώ δεν είμαι νομικός, ωστόσο το διεθνές δίκαιο είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ, δεν θέλω να κλέψω την αρμοδιότητα του εκλεκτού συναδέλφου του κ. Λιγερού, αλλά θα πω και εγώ μερικά πράγματα για το πώς το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα δε το δίκαιο της θάλασσας, και αυτό με τη σειρά του μεταλλάσσεται σήμερα και από τους ανταγωνισμούς ισχύου στον πλανήτη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κίνας που επιδιώκει να αποκτήσει πλήρη και απόλυτο ολοκληρωτικό έλεγχο στην νότιο συνική θάλασσα, διαμορφώνοντας μια εξαιρετικά διευρυμένη αντίληψη για το τι σημαίνει η ΑΟΣ, που πλέον σημαίνει απόλυτη και ολοκληρωτική εθνική κυριαρχία για την Κίνα. Αυτό επίσης αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης αλλαγής στην παγκόσμια αρχιτεκτονική. Εξαιτίας του ότι οι πάγοι στον Αρκτικό λιώνουν, διαμορφώνεται μια ζώνη των εγγύς ευρασιατικών υδάτων που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας διάδρομος ταχείας κυκλοφορίας γύρω από την Ευρασία. Και εκεί λοιπόν αυτός, η κυριαρχία πάνω σε αυτό το διάδρομο είναι το μεγάλο γεωπολιτικό έπαθλο των επόμενων δεκαετιών. Εκεί λοιπόν χώρες όπως είναι το Ιράν, η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κονταροχτυπιούνται. Και ακριβώς γιατί μιλάμε πλέον για κυριαρχία και όχι για συνεργασία, πλέον όλη αυτή η ζώνη που επαναλαμβάνουν τα εγγύς ευρασιατικά ύδατα μεταλλάσσεται όσον αφορά τη νομική της υπόσταση και πλέον όταν μιλάμε για ΑΟΣ, μιλάμε για εθνική κυριαρχία. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία αργά ή γρήγορα θα έρθει και στη δική μας περιοχή, ήδη έχει έρθει, θα εντείνει τους ανταγωνισμούς και θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να προσορμαζόμαστε. Εν κατακλείδη λοιπόν έχουμε μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, ένα νέο διεθνές σύστημα, ρευστό, ακαθόριστο και εν δυνάμει
επιθετικό, με, μάλλον με δρόντες που θα ασκήσουν επιθετικές δράσεις εναντίον των άλλων. Ίσως το πιο επικίνδυνο, η πιο επικίνδυνη γειτονιά σε αυτό το νέο διεθνές σύστημα είναι το τα Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος. Μέσα σε αυτό το πολυπολικό σύστημα ακόμη και τα μικρά κράτη γίνονται πιο αναθεωρητικά, πιο επιθετικά, γιατί παραλαμβάνω έτσι τους επιβάλλει η αρχιτεκτονική του διεθνού συστήματος, όχι γιατί ναι, έτυχε να βγουν κάποιοι κακοί άνθρωποι στην εξουσία και θα μπορούσαν να βγουν κάποιοι άλλοι. Ο πόλεμος ως μέγεθος, ως όργανο άσκησης διεθνούς πολιτικής μεταλλάσσεται και έρχεται ξανά στο προσκήνιο, ακόμη και πιο ακραίες του μορφές, όπως είναι ο πυρηνικός πόλεμος, και πρέπει να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτή την πραγματικότητα. Το κάνουμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι. Και γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί το ελληνικό σύστημα εξουσίας, και δεν αναφέρομαι στο πολιτικό σύστημα, αναφέρομαι γενικότερα στο σύστημα εξουσίας, συνεχίζει να ζει σε μια παροχημένη εποχή. Δεν αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα αυτού του πολυπολικού κόσμου. Δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν, επαναλαμβάνω, μεικτές σχέσεις μεταξύ των δρόντων. Για παράδειγμα, σήμερα η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας φαίνεται ότι να είναι ότι η Ελλάδα θα ταυτιστεί ολοκληρωτικά και απόλυτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή για κάποιο λόγο θα συγκρουστούν με την Τουρκία, τον οποίο εγώ δεν τον έχω καταλάβει, θα μας καλύψουν στρατιωτικά, γεωπολιτικά, και εμείς θα γίνουμε το ακρότατο όριο της δυτικής αρχιτεκτονικής. Δεν είναι έτσι. Η Τουρκία είναι μια τεράστια επένδυση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και επαναλαμβάνω, μέσα σε αυτόν τον ρευστό κόσμο, ο εχθρός του σήμερα μπορεί να είναι ο φίλος του αύριο και το ανάποδο. Ακόμη δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ποια θα είναι η σχέση μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Γερμανίας, Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών. Και έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι η Τουρκία, που επαναλαμβάνω, μια κολοσσία γεωπολιτική επένδυση διαχρονικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνει εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών και θα έρθουν να μας καλύψουν. Δυστυχώς αυτά δεν είναι επιστημονική κουβέντα. Μέσα σε έναν πολυπολικό εθνοκεντρικό κόσμο, η μόνη σοβαρή επένδυση είναι ο ίδιος ο εαυτός. Να λειτουργήσεις και εσύ εθνοκεντρικά, αυτόνομα, αυτόφωτα, και να προσποθήσεις μέσω δυναμικής ανάγνωσης του διεθνούς συστήματος να πλασαριστείς και εσύ σε μια σοβαρή θέση. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να περιμένεις τα πάντα. Ακόμη και πολεμικές δράσεις από τους γείτονές σου, ακόμη και από αυτούς που θεωρείς αδύναμους. Γιατί ο πόλεμος δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε, ακόμη δεν το έχουμε καταλάβει. Βρισκόμαστε, παραλαμβάνω, σε μια μεταβατική περίοδο του διεθνούς συστήματος και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Βέβαια, για να μην κινδυνολογήσω, αυτός ο ρευστός κόσμος και η θέση της Ελλάδος, ναι, μεν κρύβει κινδύνους, αλλά κρύβει και κολοσσιαίες ευκαιρίες. Η Ελλάδα είτε θέλει είτε δεν θέλει, είναι παίκτης στο διεθνές σύστημα. Εάν επενδύσει στον εαυτό της και σε εθνοκεντρικές στρατηγικές, οι οποίες είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα βέβαια, τότε μπορεί να έχει ένα πολύ καλύτερο μέλλον από ότι είναι το ζωφερό παρόν που είναι σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ, επειδή είμαστε σε ένα νομικό πλαίσιο, ότι έχετε διαβάσει όλοι το προσύμφωνο στο οποίο θα αναφερθώ. Κατά συνέπεια δεν θα δίνω λεπτομέρειες, ούτε εδάφια, ούτε άθρα, αλλά θα περάσω κατευθείαν στην ουσία. Τα Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος έχουν μια στρατηγική θέση, χάρηκα που ο Κωνσταντίνος το είπε με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Και θέλω τώρα να σκεφτούμε το εξής. Παρόλο που υπάρχει αυτό το πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο, έχουμε ακόμα πολιτικούς, τους οποίους εκλέγουμε, που έχουν μείνει στο επίπεδο του ψυχρού πολέμου, διότι ανήκουν σε ιδεολογίες οι οποίες είναι καθυστερημένες και ξεπερασμένες. Καθυστερημένες δεν είναι κακό, να συμβαίνει. Ξεπερασμένες είναι κακό, ειδικά όταν βασίζουμε τις ελπίδες πάνω σε αυτές. Άρα είναι μερικοί που προσπάθησαν να μας πείσουν, και το λέω τώρα εδώ που είμαστε στον Πειραιά, και μου αρέσει αυτή η αναλογία, γιατί στον Πειραιά είμαστε της θάλασσας και εγώ θα σας μιλήσω για τα προβλήματα μιας λίμνης. Και μάλιστα και για μια τρύπα στο νερό μέσα σε μια λίμνη. Το θέμα είναι ότι και οι λίμνες έχουν επικινδυνότητα όταν υποστηρίζονται με έναν παράξενο τρόπο. Άρα έχουμε λοιπόν ανθρώπους που θεωρούν ότι η Ελλάδα και τα Σκόπια μπορεί να είναι παίχτες σε μια σκακέρα που έχει δύο τετράγωνα. Επειδή είμαι και σκακιστής, δεν έχω δει ποτέ σκακέρα με δύο τετράγωνα. Αλλά όταν έχετε αντιπαράθεση από δύο πιόνια που θεωρούν ότι όλα μπορούν να τα κάνουν
επειδή είναι στην περιοχή πολύ σημαντικά, επειδή έχουν δει ότι στην περιοχή δεν υπάρχει κανένα άλλο πιόνι, νομίζουν ότι μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τι έχουμε κάνει τώρα? Έχουμε μια ενδιάμεση συμφωνία, η οποία έγινε στη Νέα Υόρκη, ξέρετε, είναι μια πολύ γνωστή, σε διεθνές επίπεδο, και την προσπαθούμε να την αντικαταστήσουμε με μια λίμνη, η οποία λέει ότι θα είναι η τελική συμφωνία και έχει ενδιαφέρον, γιατί κάθε φορά όταν μιλάμε στο εξωτερικό πρέπει να τους πούμε πού είναι, πού το υπέγραψαν αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θυμούνται όλοι ότι υπήρχε κεντρική ολομέλεια του 1949 στην ίδια λίμνη. Αλλά πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι μερικά πράγματα, παρόλο που είναι εκτός πλαισίου, γίνονται, υποτίθεται, αντικαταστήσουν σοβαρά θέματα. Λέω τώρα, ποιος από εσάς πιστεύει ότι μπορούμε να κάνουμε μια διεθνή συμφωνία σε διεθνές επίπεδο και να την κάνουμε σε μια περιοχή που είναι άγνωστη? Ωραία, είμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι πολλοί από εμάς πιστεύουν ότι όλο το θέμα με αυτό το προσύμφωνο είναι το θέμα της ονομασίας. Εγώ θα σας πω το εξής, έτσι να είμαι ξεκάθαρος. Ακόμα και αν η ονομασία δεν είχε τίποτα το μακεδονικό, πάλι το προσύμφωνο θα ήταν προβληματικό. Άρα, επειδή υπήρχαν μερικές αναφορές εδώ και για θέματα στρατηγικής και για θέματα ενέργειας και για θέματα ΟΣ, να σας δίνω ένα παράδειγμα. Αυτό το προσύμφωνο προβλέπει ότι θα δώσουμε πρόσβαση στην ελληνική ΑΟΣ πριν τη θεσπίσουμε. Και μας εξηγούν μερικοί, υποτίθεται ειδικοί, ότι δεν δώσαμε τίποτα εφόσον δεν την έχουμε θεσπίσει. Βέβαια, δηλαδή περιμένετε την κληρονομία από τη γιαγιά σας, δεν την έχετε πάρει ακόμα, αλλά έχει υπογράψει τη συμβόλαιο ότι μόλις την πάρετε δεν θα είναι δικιά σας. Αλλά λέτε, δεν έχω δώσει τίποτα αφού δεν έχει ενεργοποιηθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι το άρθρο 13 ήταν ακριβώς το ίδιο όπως ήταν στην ενδιάμεση συμφωνία. Άρα, αν κοιτάξετε λεπτομερέστερα τα δύο άρθρα, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα έχουν το ίδιο κείμενο, αλλά δεν έχουν τους ίδιους αριθμούς. Άρα, αναφέρονται σε άλλα άρθρα. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν έχουν πια το ίδιο αντικείμενο. Έχει ενδιαφέρον επίσης γιατί υπάρχει ένα άλλο άρθρο, το άρθρο 14, που η Ελλάδα προβλέπει ότι θα παραδώσει τεχνογνωσία στον τομέα της ενέργειας σε μια χώρα η οποία δεν έχει τίποτα και γι' αυτό το 2000 προσπαθεί να βρει ενεργειακή κάλυψη γιατί καλύπτει μόνο το 60%. Δηλαδή, μόνοι μας θα πάμε να τους βοηθήσουμε ενώ έχουμε ένα πρόβλημα μαζί τους. Και ρωτάω, γιατί αυτό δεν είναι ένα επιχείρημα για να λύσουμε το πρόβλημα και να πούμε αφού ήρθαν ενημένοι, εμείς θα είμαστε εδώ? Όχι, το κάνουμε ανάποδα γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουμε μια χώρα. Μάθαμε και τη λέξη ταπείνωση. Γιατί από ό,τι φαίνεται, οι μερικοί πολιτικοί πιστεύουν ότι η Ελλάδα ταπεινώνει συνεχώς τους πάντες και λέει κρίμα, τα Σκόπια να μην τα ταπεινώσουμε. Πείτε μου μια χώρα που έχουμε ταπεινώσει. Δηλαδή, ειδικά με τέτοιες συμφωνίες. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, τι γίνεται? Στην πραγματικότητα έχουμε ένα κείμενο που αποτελείται από 20 άρθρα. Αυτό ξαφνιάζει και μερικούς Έλληνες, γιατί νόμιζαν ότι αφορούσε μόνο ένα όνομα. Αλλά σου λένε τι κάνουν με 20 άρθρα αφού είναι μόνο ένα όνομα. Έτσι το ενδιάμεσο παραχωρούμε την ΑΟΣ για θέματα υγείας και έχει ενδιαφέρον γιατί άμα το παρακάνουν δεν θα μπορούμε καν να έχουμε μια πρόσβαση συνολική, διότι επειδή δεν έχουμε θεσπίσει, είναι μόνο στη θέσπιση που υπάρχουν τα πρόστιμα. Δεν είναι καν στην οριοθέτηση. Το άλλο είναι προσπαθούν να μας εξηγήσουν ότι άμα μια χώρα είναι στον ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει τεράστια ΑΟΣ, που είναι η δεύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο, είναι το ίδιο με μια χώρα που δεν είναι στον ΝΑΤΟ, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι περίκλειστο κράτος, που δεν έχει ΑΟΣ. Αν μερικοί από εσάς πιστεύουν ότι αυτά είναι ισοδύναμα, είναι πολύ απλό, ας πάρουν τη θέση των Σκοπίων. Και θα δείτε ότι προτιμάτε τη δική μας. Άρα, το θέμα ποιο είναι? Έχουμε ένα προσύμφωνο το οποίο υποβαθμίζει την ισχύ της Ελλάδος για να φανεί ότι υπάρχει μια ισοδυναμία. Άρα, θα έχουμε το θέμα με τα τοπονύμια και θα δείτε ότι υπάρχει και αυτό έχει ενδιαφέρον. Το γράφει ότι θα δίνουμε προτεραιότητα στα ντόπια τοπονύμια. Αυτό μα το λέγαμε για άλλη χώρα, επειδή αναφέρεται στην Τουρκία. Φανταστείτε ότι άμα είχαμε κάνει την ίδια συμφωνία με την Τουρκία,
Θα ήταν απαγορευμένο για μας να λέμε Κωνσταντινούπολη, θα πρέπει να λέγαμε Ιστανμπούλ. Άρα το θέμα είναι ότι φανταστείτε να πρέπει να απελευθερώσουμε την Ιστανμπούλ. Σαν το ξύμωνο. Τέλος πάντων, όποιο και να είναι, το όνομα κάτι θα κάνει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα προϊόντα με τα οποία μιλάμε είναι μερικοί από εμάς που τώρα ξύπνησαν λόγω του χαλβά. Και λες ευτυχώς που υπάρχει μακεδονικός χαλβάς για να καταλάβουμε ότι υπάρχει επικινδυνότητα. Μόνο για τις πινακίδες των αυτοκινήτων πάλι έχει ενδιαφέρον. Οι πινακίδες των αυτοκινήτων που θα έρχονται στην Ελλάδα θα έχουν αλλάξει και θα είναι Βόρεια Μακεδονία. Οτιδήποτε είναι πινακίδα εντός Σκοπίων δεν θα αλλάξει. Και ρωτάω, πώς μπορεί η ίδια χώρα να ονομάζεται και Βόρεια Μακεδονία και Μακεδονία στις πινακίδες χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε ένα πρόβλημα συνοχής. Το πρόβλημα συνοχής το έχουμε εντοπίσει και με το θέμα της ηθαγένειας και βέβαια με το θέμα της γλώσσας, γιατί καταφέραμε να εφήβρουμε μία γλώσσα που δεν υπάρχει πουθενά, η μακεδονική γλώσσα, και πάλι εδώ έχουμε πάλι ειδικούς που μας εξηγούν ότι δεν την δώσαμε αφού δεν υπάρχει. Βέβαια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά. Άρα γιατί την δίνεται εφόσον δεν υπάρχει. Το άλλο είναι ότι μας εξηγούν ότι πρέπει να κάνουμε αυτά τα πράγματα γιατί έχουμε αναγνωρίσει από το παγκόσμιο γίγνεσθε και ρωτάω, γιατί τα Σκόπια δεν περιμένουν να έχουν περισσότερες αναγνωρίσεις και γιατί κάνουν ένα προσύμφωνο μαζί μας. Ας περιμένουμε λίγο περισσότερο μέχρι να έχουμε αρκετές χώρες, να είναι και όλες αυτές που είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ειδικά οι μόνοι μας, όπως είναι η Γαλλία που δεν αναγνωρίζει τα Σκόπια με το συνταγματικό του όνομα και μετά στη συνέχεια, χωρίς να ζητήσουν τίποτα από την Ελλάδα, να περάσει από τα Ηνωμένα Έθνη. Μετά, έχουμε ανθρώπους που μας πιστεύουν εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό σας λέω οι εχθροί μας δεν είναι μόνο εξωτερικό, γιατί είναι και οι φίλοι σου. Δηλαδή, καλύτερο να έχεις ένα έξυπνο εχθρό παρά έναν ηλίθιο φίλο. Και από ό,τι φαίνεται, έχουμε πάρα πολλούς φίλους. Εντός. Αυτοί οι φίλοι λοιπόν μας εξηγούν ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις γιατί μας πιέζει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας πιέζει τόσο πολύ που το 2009 αποφάσισε η επίλυση του ονόματος να είναι προαπέτηση. Με συνέπεια, πολύ απλή, δεν ανοίξαμε ούτε ένα κεφάλαιο στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων που αποτελείται από 35 κεφάλαια. Στο ενδιάμεσο βέβαια προχωράει η Σερβία, προχωράει το Μαυροβούνιο, οι Έλληνες δεν το έχουν πάρει γκρέφα σε κάποια φάση θα ενταχθούν και θα πούμε πότε έγινε αυτό. Διότι νομίζω ότι έχετε ξεχάσει πότε μπήκε η Κροατία και πότε μπήκε η Σλοβενία και ποια ήταν η ενταξιακή τους πορεία και τελικά το χαρήκατε που μπήκαν μέσα και θα έχουμε πρόσβαση και σε αυτά τα θαλάσσια κόμματα. 29 κατά την ακρίβεια όσον αφορά την Κροατία. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε τη Σερβία που έχει ανοίξει ήδη 12 κεφάλαια και έχει κλείσει 2, έχουμε το Μαυροβούνιο που έχει ανοίξει 30 και έχει κλείσει 3 και έχουμε τα Σκόπια που δεν έχουν ανοίξει ούτε ένα. Και ρωτάω, ποια είναι αυτή η πίεση. Μετά μας εξηγούν ότι είναι πολύ σημαντικό για το ΝΑΤΟ, εδώ φαντάζομαι πως ότι κάπου γελάς όταν ακούς τέτοια πράγματα, είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, γιατί θα βάλουμε μια μεγάλη νατοϊκή βάση στα Σκόπια. Αλλά τώρα θέλω να κάνουμε ένα τεστ νοημοσύνης νατοϊκό. Έχουμε βάλει την Αλβανία στο ΝΑΤΟ το 2000, ειρήνη είδες ότι είμαι ξεκάθαρος, έχουμε βάλει την Αλβανία το 2009 στο ΝΑΤΟ, και δεν κάνει τίποτα με την Αλβανία το ΝΑΤΟ. Η Αλβανία έχει πρόσβαση στη θάλασσα, αλλά σκέφτεται το ΝΑΤΟ και γι' αυτό μας πιέζει να βάλει μια βάση σε μια χώρα που δεν έχει θάλασσα. Φαντάζομαι ότι θα είναι διαστημική η βάση. Δεν έχει προβλήματα πρόσβασης. Ποιος μπορεί να πιστέψει αυτά τα πράγματα. Στην πραγματικότητα πρέπει να καταλάβουμε ότι και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αδιαφορούν παντελώς για το θέμα του ονόματος. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να λυθεί. Άμα λυθεί με ένα όνομα που είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι προβλέπουν, είναι πάρα πολύ απλό. Θεωρούν ότι το θέμα δεν έχει πια ύπαρξη. Παίζουν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι στην περιοχή θέματα επιρροής και γι' αυτό έχουμε καταντήσει. Εδώ είναι πραγματικά το οξύμορο το πολιτικό. Μόνο η Ελλάδα είναι ικανή να κάνει κάτι με μια κυβέρνηση που είναι φιλική προς μια πλευρά και λέει ότι υποστηρίζει την άλλη. Και μάλιστα για να το ξεκαθαρίσει ποιον υποστηρίζει, διώχνει 2 διπλωμάτες από το ιδεολογικό της συνάδελφο.
Άρα εδώ είμαστε μπερδεμένοι εμείς, γιατί είχαμε συνηθίσει δεξιά-αριστερά. Τώρα έχουμε λοιπόν την αριστερά που βοηθάει τη δεξιά εναντίον της αριστεράς και έχουμε τη δεξιά που βοηθάει την αριστερά για να μην φανεί ότι είναι πολύ δεξιά. Δεν λέω ονόματα, εντάξει, νομίζω τα πιάσατε, είστε της ειδικότητας. Άρα το θέμα είναι ότι πώς μας βλέπουν οι άλλοι, έχει ενδιαφέρον. Οι ξένοι αναρωτιούνται, όπως πάντα βέβαια με την Ελλάδα, ποια είναι η στρατηγική της Ελλάδος. Είναι βέβαια αυτό που μας έσωσε εδώ και χιλιετίες, διότι επειδή δεν έχουμε εθνική στρατηγική, πώς να τη βρούμε. Δηλαδή, όπως ξέρετε, οι Ελληνές όταν έχουν ένα μυστικό, το διαδίδουν. Εδώ δεν είναι μυστικό, γιατί δεν έχουμε. Άρα, όσοι από εσάς πιστεύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει εθνική στρατηγική, είναι λάθος. Ευτυχώς που έχει αυτή τη στρατηγική της απουσίας, να μην ξέρουν πού το πάμε. Μερικές φορές όμως μπερδευόμαστε και εμείς. Άρα, στο τέλος λες, να το κάνουμε αυτό το προσύμφωνο, να μην το κάνουμε. Μας εξηγούν ότι θα σταθεροποιήσει την περιοχή. Πώς, ας πούμε, οι Κοσοβάροι θα εξαφανιστούν, οι Αλβανοί θα εξαφανιστούν, θα μείνουν μόνο οι Σκοπιανοί, μόνοι τους, χωρίς αλλαγή συνόρων, γιατί βέβαια και η Σερβία θα κάνει καμία παρέμβαση στην περιοχή, και εμείς θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, θα ήθελα να είμαστε ο μεγαλύτερος σύμμαχος αυτού του σπουδαίου κράτους. Δεν σας είχαν προειδοποιήσει, αυτό χαμογελάτε έτσι. Άρα, ρωτάω τώρα, πες ότι είναι αλήθεια, ρε παιδί. Το έχουμε ανάγκη. Δηλαδή, είναι σαν να λες το Καραγκιόζη, ότι θα είσαι ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Κορυτή. Να το παλέψουμε αυτό. Να βρούμε μια στρατηγική. Και λέω, πες ότι το πετύχαμε. Τι θα πούμε στους άνθρωπους, ας πούμε, τι θα πούμε στην Τουρκία. Θα πούμε εμείς, το ξεκαθαρίσαμε το θέμα με τα Σκόπια, ελάτε. Αυτό μου θυμίζει, ξέρετε, όταν νικήσαμε στο Ευρώ, στο Euro, λέγαμε φέρτε και τη Βραζιλία. Από ό,τι φαινόταν, μερικοί, όσον αφορά την γεωγραφία, δεν ήξεραν ότι η Βραζιλία δεν έπεσε. Ή μάλλον μερικοί πιο έξυπνοι έλεγαν φέρτε την, γιατί δεν πρόκειται να έρθει εφόσον δεν είναι εντός της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το γελίο πράγμα για το οποίο ασχολούμαστε. Γιατί βέβαια έχουμε και πολιτικούς που μετά τις 30 του μηνός δεν θα ξέρουν πια τι να πούν. Γιατί είναι μερικοί που ποντάρουν ότι τα Σκόπια, ενώ θα έχουν μια λανθασμένη ερώτηση πάνω στο δημοψήφισμα, μπορεί και να πούν όχι. Αν πούν όχι, θα δείτε ότι ξαφνικά όλοι οι πολιτικοί μας και οι πιο άθιοι θα γίνουν χριστιανοί, θα πούν ο Θεός υπάρχει, σωθήκαμε, μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Τώρα, επειδή ο Θεός δεν νομίζω να ασχολείται πολύ με αυτό το δημοψήφισμα, μάλλον θα εξελιχθεί όπως προβλέπεται. Κατά συνέπεια, μερικοί θα πούν τώρα τι κάνουμε, τι κάτσαμε τη βάρκα. Γιατί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούσαμε να πούμε θα δούμε. Τώρα θα δούμε. Και μετά εμείς θα τους δούμε. Άρα, απλώς να θυμίζω σε όσους είναι του πολιτικού χώρου και ο κ. Πρόεδρος το ξέρει πολύ καλά, θα ήταν καλό αντί να ασχολείστε πολύ με τον Σκοπιανό να υπενθυμίζετε στους πολιτικούς που δεν ξέρουν να λύσουν τον Σκοπιανό ότι έχουμε εκλογές το Μάιο. Μπορεί αυτό να ενεργοποιήσει περισσότερο τα ημισφαίρια τους και να αποφασίσουν τελικά ότι μπορεί και να κάνουν κάτι άλλο. Θέλω να φανταστείτε το εξής, γιατί είχαμε παλέψει με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Όταν μας είχαν φέρει το σχέδιο ΑΝΑΝ στην Κύπρο, μας είχαν εξηγήσει ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία και όλα θα πάνε καλά. Τώρα, να ξέρετε, μετά από 14 χρόνια έχουμε ανθρώπους του πολιτικού χώρου που μας εξηγούν. Και ο κ. Σογρός πάλι ήταν στους μαχητές εκεί πέρα, για να μην ξεχνιόμαστε και να μην νομίζετε ότι ξεχνάμε. Μπράβο. Και μας εξηγούν τώρα ότι, ξέρετε, είχαμε κάνει λάθος εκτίμηση, αλλά δεν πειράζει, αφού δεν πέρασε. Αλλά το πιο πιθανό είναι ότι εδώ, όταν θα ακυρώσουμε επιτέλους αυτή την συμφωνία, πριν την συμφωνία, γιατί είναι μόνο το σύμφωνο, θα έχουμε μερικούς πολιτικούς που θα μας εξηγήσουν ότι εμείς ήμασταν πάντα μαζί σας, πάντα με τον ελληνικό λαό, και απλώς περιμέναμε στρατηγικά την κατάλληλη ώρα για να πούμε την αληθινή μας στρατηγική. Άρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σίγουρα αυτή η κατάλληλη ώρα θα έρθει αρκετά γρήγορα. Και επιτέλους, να ξέρετε ότι το καλό με τον ελληνισμό, γιατί δεν ξέρω την ιδιότητα, ο ελληνισμός βοηθάει και τους προδότες. Γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ και γι' αυτό δεν έχουμε προβλήματα. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Να αναρωτηθεί.
αναφερθώ, το πρόβλημα τελικά είναι πρόβλημα θεσμών και ρυθμίσεων και αναθεώρησης του συντάγματος. Ή είναι ξεκάθαρο ότι απλώς δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, τη διακριτή, εμείς οι δικηγόροι, οι δικαστές, οι βουλευτές, η κυβέρνηση, παρότι είναι συγκεκριμένα καθορισμένοι στο Σύνταγμα. Μήπως φταίει το ότι φοβόμαστε να κάνουμε τα αυτονόητα, γιατί αυτά θα μας βάλουν στη δύσκολη θέση να συγκρουστούμε με αυτούς που μόλις είπε ο κύριος Τσοβόλας, με τους υποτιθέμενους δανειστές. Και το λέω αυτό πριν πω στο κύριο θέμα της εισήγησής μου, διότι άκουσα με μεγάλη κατάπληξη τον κύριο Φαραντούρη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά να μας λέει ότι είναι ένομο αγαθό, ακούστε, η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Αλλά πότε σταμάτησε να είναι ένομο αγαθό η πατρίδα και η δημοκρατία? Γιατί σίγουρα δεν προστατεύονται. Και έρχομαι να σας εξηγήσω τι εννοώ και τι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε όλοι, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μία πατρίδα στα πολιτικά της σύνορα όπως την ξέρουμε, γιατί από το γεωπολιτικό της όριο έχουμε εδώ και πολλά χρόνια παραιτηθεί. Στην πραγματικότητα λοιπόν το θέμα μου αφορά το ερώτημα αν έχει δικαίωμα ο κρατικός αξιωματούχος, όποιος και αν είναι αυτός, ο Υπουργός Εξωτερικών εν προκειμένου για τη Συμφωνία των Πρεσπών, να πράττει αντισυνταγματικά κατά τη διαδικασία, αλλά και κατά την ουσία του θέματος. Και αν το πράξει αυτό να λειτουργεί αντισυνταγματικά, έχει κάποιες συνέπειες αυτός και όσοι ανέχονται αυτή την παράνομη δραστηριότητά του, ή η μόνη συνέπεια είναι να μην τον ψηφίσουμε έναν, τον συγκεκριμένο, που μάλιστα δεν έχει ποτέ ψηφιστεί, είναι διορισμένος και πράττει εν γνώση του παρανόμους και υπετίως. Έχει πλήρη συνείδηση των πρατωμένων και με θέληση παράγει βλαπτικές ένωμες συνέπειες για την Ελλάδα. Μας εκτέθηκαν προηγουμένως οι καταστροφικές συνέπειες, οι παράλογες συνέπειες της Συμφωνίας των Πρεσπών από τον κύριο Λιγερό, τον οποίο ευχαριστώ και προσωπικά που μας έκανε την τιμή να έρθει, διότι είναι ο άνθρωπος που προφύλαξε την Κύπρο μας το 2004 με το σχέδιο ΑΝΑ, ήταν ο άνθρωπος που σε μία εβδομάδα και πρότεινε στον Τάσο τον Παπαδόπουλο τότε με συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί έπρεπε να προτείνει στον κυπριακό λαό να ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα. Επίσης μας εκτέθηκαν και οι καταστροφικές συνέπειες των ανθρώπων που δεν ξέρουν τι θέλουν, από τον κύριο Γρίβα, τον καθηγητή τον Κώστατο Γρίβα, ο οποίος μας εξήγησε ότι υπάρχει ανακατάταξη συνόρων στη γειτονιά μας. Ήδη έχει ξεκινήσει, σας το είπε ο κύριος Τσοβόλας, ανταλλάσσουν η Σερβία με την Αλβανία το Πρέσεβο. Η ανακατάταξη των συνόρων ξέρουμε ότι είναι πάντα ένα κακό πράγμα. Και είναι ένα κακό πράγμα γιατί εμείς το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία 100 χρόνια. Το έχουμε ζήσει στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ρωμυλία, στην Ανατολική Θράκη. Και ξέρουμε ότι αυτό συνεπάγεται πάντα με τα κινήσεις πληθυσμών, εκρηκτική ατμόσφαιρα, πολεμική διάθεση, μπορεί και πόλεμο και σφαγές. Από την άλλη μεριά, εμείς μόνοι μας και χωρίς κανείς πράγματι να μας πιέζει, ήρθαμε με την Συμφωνία των Πρεσπών να ξεκινήσουμε μία ίδια διαδικασία διπλωματικής προς το παρόν αλλαγής των συνόρων της Ελλάδας. Αλλιώς, αν δεν πρόκειται για αλλαγή των συνόρων της Ελλάδας και παραχώρηση εδαφών, θέλω κάποιος να μου εξηγήσει γιατί εξαφανίστηκε η λέξη Μακεδονία για την Ελλάδα στον δημόσιο διάλογο. Ούτε πολιτικοί ούτε δημοσιογράφοι αναφέρονται στη λέξη Μακεδονία. Και την Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός, την είπε 8 φορές, τόσες ώστε να αρχίσουμε να το αφομοιώνουμε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την είπε πρωτεύουσα των Βαλκανίων.
Χθες μόλις ο Ζάεφ είπε ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι Ελλάδα και η Δυτική Βουλγαρία είναι Βουλγαρία και δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία εκτός από τη δική τους. Η Συμφωνία των Πρεσπών τα έκανε αυτά και το επόμενο βήμα είναι η απόσκηση. Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, οι αποσκήσεις από την Ελλάδα που κάποιοι ονειρεύτηκαν εις βάρος της και βρέθηκαν και αυτοί που τις υλοποιούν. Αυτά όμως αναφέρουν το γεωπολιτικό περίγραμμα της εισήγησής μου, τα δυσμενή αποτελέσματα της Συμφωνίας των Πρεσπών, επιστρέφω στη συνταγματική νομιμότητα και στις ποινικές προεκτάσεις και σας εξηγώ τηλεγραφικά. Τα άρθρα 28 και 36 του Συντάγματος θεμελιώνουν τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το 36, και από την κυβέρνηση, αλλά με απαραίτητη κύρωση από τη Βουλή αμέσως μετά την υπογραφή των διεθνών συνθήκων, το 28. Τα εξήγησε λεπτομερώς ο καθηγητής ο κ. Παραράς. Συμφωνώ απολύτως ότι εδώ υπαγόμαστε στο 28.3. Το 28.3 όμως θέτει και κάποιες προϋποθέσεις και ακούστε να δείτε πως καμία από αυτές δεν συντρέχει στην περίπτωσή μας. Το 28.3 λοιπόν λέει ότι με νόμο πρέπει να θα ψηφιστεί με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού προβαίνει η κυβέρνηση σε περιορισμούς άσκησης της εθνικής κυριαρχίας εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον και δεν φύγει πρώτον τα δικαιώματα του ανθρώπου και δεύτερον τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και τρίτον γίνεται με βάση της αρχής της ισότητας και της αμοιβαιότητας. Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας διότι εκχωρούμε ένα δικό μας αποκλειστικά δικαίωμα, το δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση του ονόματος Μακεδονία. Και ήταν αποκλειστικό δικαίωμα στη χρήση, διότι μας την αναγνωρίζουν ως αποκλειστική τα 140 κράτη που αναγνώρισαν τα Σκόπια ως σκέτη Μακεδονία, με το συνταγματικό τους όνομα δηλαδή, διότι το αναγνώρισαν έτσι το κράτος αυτό προσωρινά. Μέχρι ότου εμείς επιλύσουμε το πρόβλημα μαζί τους, οπότε θα υιοθετήσουν το οριστικό όνομα που εμείς με τα Σκόπια θα επιλέξουμε. Επίσης και ο ΟΗΕ μας αναγνωρίζει την αποκλειστική χρήση του όρου Μακεδονία, διότι συμφώνησε επίσης την προσωρινή ονομασία που εμείς επιλέξαμε, τη Φύρων. Και επίσης μας αναγνωρίζει το δικό μας αποκλειστικό δικαίωμα η επαόριστη δυνατότητά μας να ασκήσουμε βέτο για την είσοδο του κρατηδίου αυτού σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και σε όλους τους υπόλοιπους πολυμερείς οργανισμούς που εμείς είμαστε μέλη, οι οποίοι είναι πάνω από 30, αν δεν συμφωνούμε με το όνομά της. Πώς πιεστήκαμε λοιπόν να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία και μήπως αυτή η συμφωνία υπάγεται στον υβριδικό πόλεμο που μας εξήγησε ο κύριος Γρίβας και άρα πρέπει ο ελληνισμός επιτέλους να σταματήσει με καλό τρόπο πάντα να αντιμετωπίζει τους προδότες. Συνιστά λοιπόν περιορισμό της εθνικής, στην άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας η παραχώρηση του ονόματος, διότι το όνομα Μακεδονία από μόνο του συνιστά ένα πανίσχυρο brand name για τη χώρα μας, για τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, την αρχαία, την νεότερη και για τα προϊόντα της. Αλλά και γιατί μόνη η χρήση του ονόματος συνεπάγεται εδαφικές διεκδικήσεις. Το όνομα σημαίνει έδαφος. Δεν θέλουν το όνομα επειδή αγαπάμε την ιστορία και το Μεγαλέξανδρο. Θέλουν τα εδάφη της Μακεδονίας μας και εμείς ανοίξαμε την πύλη και τους τα δίνουμε. Το αιτιολογούν απολύτως συγκεκριμένα 373 καθηγητές ιστορίας, αρχαιολογίας και κλασικών σπουδών. Το ότι το όνομα σημαίνει έδαφος, παραχώρηση εδάφους, στην επιστολή τους προς τον Ομπάμα το 2009, στις 19 Μαΐου του 2009, και προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, μετά από όλα όσα σας είπα για το άρθρο 28, και κυρίως σας εξήγησε ο καθηγητής κ. Παραράς, μπορεί η κυβέρνηση να έχει την πρωτοβουλία της χάραξης της πολιτικής της χώρας, αλλά η Βουλή έχει τον κυρίαρχο λόγο και μάλιστα στα αμέσως μετά τη συνομολόγηση της Διεθνούς Συνθήκης. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δεσμεύεται η Βουλή από όσα υπέγραψε η κυβέρνηση με Διεθνή Συνθήκη, ούτε να προκαλούνται προβλήματα διεθνούς ευθύνης της χώρας, είτε τελεσμένων πριν την ψήφιση στη Βουλή. Και εδώ τα τετελεσμένα έχουν ήδη παραχθεί, διότι πρώτον ήδη προσκλήθηκε στο ΝΑΤΟ
η χώρα αυτή με το όνομα, σας παρακαλώ πολύ, σκέτο Μακεδονία, μετά από αστερίσκο βέτο που έβαλε η Τουρκία κατά την πρόσκλησή της, όπου είπε ότι δεν θα δεχθεί την ένταξη της χώρας αυτής με άλλη ονομασία εκτός από τη συνταγματική. Η ελληνική πλευρά δεν είχε καμία αντίρρηση σε αυτό. Και μην έχετε αμφιβολία, ακόμα και αν δεν κυρωθεί με νόμο η Συμφωνία των Πρεσπών, οπωσδήποτε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ακόμα και αν χρειαστεί να φτιάξουν ειδικό μέλος συνδεδεμένο το ΝΑΤΟ με την χώρα αυτή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και έγινε αυτή η εσπευσμένη υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το είπε πολύ αναλυτικά στις 6 Σεπτεμβρίου ο Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος είπε ότι εφόσον τηρηθούν τα προαπαιτούμενα από τη Σκοπιανή κυβέρνηση, είναι υποχρεωτική η ψήφιση από τη δικιά μας Βουλή, σαν να έχει κάποιον λόγο αυτός, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, για το πώς ασκούμε εμείς την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Ήδη όμως, κι άλλο τετελεσμένο, το είπε και ο κύριος Παραράς, τους λένε όλοι Μακεδόνες και τη χώρα Μακεδονία. Και αυτοαποκαλούνται έτσι και την γλώσσα τους τη λένε Μακεδονική, δημιουργώντας συνείδηση αναφορικά με τα γεγονότα αυτά. Επίσης, στη Συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Κοτζιάς, στο άρθρο 1, παράγραφος 4, ε και ζ, αποφασίζει ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία στα Σκόπια, το πρώτο μέρος, η Ελλάδα δηλαδή, θα κυρώσει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα συμφωνία. Και στο άρθρο 2, παράγραφος 4, εδάφιο Β, υποεδάφιο 2, λέει ότι η εν λόγω κυρωτική διαδικασία θα ολοκληρωθεί, προσέξτε, μαζί με την διαδικασία κύρωσης της παρούσα συμφωνίας. Το πρωτόκολλο ένταξης του ΝΑΤΟ δηλαδή θα κυρωθεί την ίδια μέρα, στην ίδια διαδικασία, με την Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι δυνατόν να δεσμεύεται η Ελλάδα ως διεθνές υποκείμενο με μόνη την υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών, ώστε να της ασκούνται οι διεθνείς πιέσεις να ψηφίσει κάτι που δεν ήταν καθόλου υποχρεωμένη καν να σκεφτεί? Φανταστείτε δηλαδή τι θα γίνει να έχει κυρωθεί η ένταξη, το πρωτόκολλο ένταξη στο ΝΑΤΟ των Σκοπίων από όλα τα κράτη εκτός από την Ελλάδα. Αυτό νομικά συνιστά την κανονιστική δύναμη του πραγματικού. Οι ρυθμίσεις που καταγράφονται είναι αφετηρία από την οποία δύσκολα μπορεί ένα κράτος να αποστεί ή να παρεκκλίνει εντεύθεν, χωρίς καν να έχει κυρωθεί η συμφωνία στη Βουλή. Τι γίνεται όμως ακόμα χειρότερα σε αυτό που σας περιέγραψε ο κύριος Παραράς, όταν η κυβέρνηση δεν έχει καν την πρωτοβουλία, διότι αποτελείται από συνασπισμό κομμάτων που κανένα δεν έχει τον απόλυτο ρυθμό. Και επίσης το ένα από τα δύο κόμματα έχει δημόσια τοποθετηθεί ότι είναι εναντίον της παραχώρησης ακόμα και του ονόματος. Πέραν αυτού, η Βουλή δεν πρέπει να συμμετέχει και να συνενεί στη λήψη όλων των σημαντικών αποφάσεων. Δεν όφιλε να έχει προηγηθεί της υπογραφής αυτής της σημαντικής συνθήκης, συζήτηση στη Βουλή, αντί να είναι τόσο ευκρινής η υποβάθμιση της Βουλής και η ταύτισή της με την κυβέρνηση αδιακρίτως των πολιτικών συσχετισμών. Και τι γίνεται αν αρνηθεί τελικά η Βουλή να κυρώσει αυτή τη συνθήκη και δεν καταστεί αυτή, γιατί αυτή θα είναι η μοναδική συνέπεια, ότι δεν θα καταστεί δίκαιο της ελληνικής ένωμης τάξης τα τετελεσμένα στο διεθνές προσκήνιο θα έχουν συντελεστεί. Αλλά ακόμα και αν η Βουλή ψηφίσει τη συμφωνία ή έστω την παραχώρηση του ονόματος, όπως κάποια από τα κόμματα επικαλούνται, παρά την κάθετη και παθιασμένη άρνηση του ελληνικού λαού, ρωτάω, πώς θεραπεύεται η κυριότερη παραβίαση του συντάγματός μας, που είναι η παραβίαση της λαϊκής κυριαρχίας, και τι γίνεται όταν πράγματι θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου, διότι καταστρέφει την πολιτιστική κληρονομιά, παραχαράσει την ιστορία και μόνης εκ της χρήσης του ονόματος της μίας και μοναδικής Μακεδονίας μας, που σημαίνει μαζί ιστορία, πολιτισμό και εδάφη. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Μη μου πείτε, γιατί το είπανε και κατά τη διάρκεια της αίτησης αναστολής αυτό η νομική σύμβουλη του Υπουργού Εξωτερικών, ότι θα εξηγούμε εμείς στον Νεοζηλανδό και στον Καναδό ότι εμείς είμαστε οι Μακεδόνες εκ των αρχαίων, ενώ οι Σκοπιανοί είναι οι Μακεδόνες εκ των νέων Σλάβων, που μιλούν τη μακεδονική γλώσσα, που είναι η Σλάβικη, ενώ εμείς χρησιμοποιούμε τη μακεδονική διάλεκτο που εξήγησε ο κύριος Μπαμπινιώτης ότι είναι η ελληνική καθομιλουμένη. Ήδη ζαλίστηκα και που τα είπα αυτά, ισχύουν όσα είπε ο κύριος Λιγερός προηγουμένως για τον απόλυτο παραλογισμό όλων όσων έχουν υπογραφεί.
Και εννοείται βέβαια ότι και μόνο η παραχώρηση του ονόματος συνεπάγεται την αναγνώριση των Μακεδόνων ως έθνος, διότι είναι κάτοικοι της κάτι Μακεδονίας και της μακεδονικής γλώσσας τους, αφού οι κάτοικοί της την ονομάζουν έτσι, και με δικιά μας συνέννηση θα ονομαστεί Μακεδονία κάτι. Και πώς θα θεωρήσουμε βέβαια ότι υφίστανται και εφαρμόζονται οι αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος, όταν, όπως ο καθηγητής Παραράς εκθέτει, τα κόμματα δεν ψηφίστηκαν στις εκλογές καν με αυτό το θέμα σε συζήτηση. Και θα υπερακοντήσω βέβαια, ακόμα και αν είχαν ψηφιστεί και με το θέμα αυτό στο προσκήνιο, τα κόμματα τα επιλέγουμε σε ένα γενικό πλαίσιο, αλίμονο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι κυριολεκτικά τα σύνορά μας, να έχει δικαίωμα η οποιαδήποτε κυβέρνηση και η οποιαδήποτε πολιτική συσχετισμοί να αποφασίσουν μόνοι τους ερήμην του ελληνικού λαού. Θα αναρωτηθώ, γιατί απευθύνομαι σε νομικό ακροατήριο, έχει δικαίωμα άραγε, επειδή είναι προς το συμφέρον μας και έτσι θα το αποφασίσει κάποιος πολιτικός συσχετισμός, να μας καταστήσει την Ελλάδα επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αν πράγματι πιστεύει ότι είναι για το καλό μας. Δεν έχει δικαίωμα λόγου σε αυτό ο ελληνικός λαός. Και τι γίνεται όταν έχουμε επίσημη παραδοχή του Πρωθυπουργού στο γαλλικό περιοδικό Le Point στις 28 Ιουνίου του 2018 ότι, ακούστε, πήγαμε σε κάποια θέματα ενάντια στην πλειοψηφία, όπως για το θέμα της Μακεδονίας, για το καλό της περιοχής. Επιτρέπεται αυτό? Επιτρέπεται μια κυβέρνηση να πηγαίνει ενάντια στην πλειοψηφία για το καλό της περιοχής? Και αντιλαμβανόμαστε βέβαια όλοι ότι στην τελευταία προϋπόθεση του άρθρου 28 η σύμβαση είναι αποκλειστικά ετεροβαρής, δεν υπάρχει ούτε αμοιβαιότητα ούτε ισότητα, διότι για το καλό της περιοχής πράξαμε προς βλάβη της Ελλάδος και του ελληνικού λαού. Δεν θα αναφερθώ άλλο σε ατομικά και συλλογικά, εθνικά ή κρατικά δικαιώματα που θίγονται, διότι είναι βέβαιο, όπως ήδη εξέθεσα και εγώ και ο κύριος Παράρας και οι υπόλοιποι ομιλητές για την Συμφωνία των Πρεσπών, ότι ο τύπος, η διαδικασία θέσπισης, υπογραφής αυτής της συμφωνίας, έχει καταστρατηγηθεί απολύτως και είναι αντισυνταγματική, και αυτό προς όρις μου αρκεί. Το ερώτημα λοιπόν, στο οποίο καταλήγω, είναι η αποδειχθής απαράνομη δράση του κρατικού αξιωματούχου, του κ. Κοτζιά, τυποποιείται σε προβλεπόμενη από το ποινικό δίκαιο πράξη, προβλέπεται και τιμωρείται, ή δεν πειράζει, ας προσέχαμε, αφού κατέλαβε το αξίωμα και έπιασε την καρέκλα, θα κάνει αζημίως για τον εαυτό του, αλλά με βαρύ τίμημα για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, ό,τι θέλει. Έχει δικαίωμα ο ελληνικός λαός να αποφασίζει για κρίσιμο εθνικό θέμα που οδηγεί μάλιστα σε διαμελισμό την Ελλάδα και καταστροφή ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού? Ή όχι μόνο η κυβέρνηση, επειδή πρόκειται για κοινοβουλευτικό πολίτευμα, και μάλιστα ούτε καν η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εξωτερικών, ξεπερνώντας την κυβέρνηση, εφόσον το Υπουργικό του Συμβούλιο δεν συνεννούσε, και την Βουλή, ακούμε τις τελευταίες μέρες αυτό που υπενόησε ο κ. Παραράς πριν, για εκλογικές και κομματικές μετακινήσεις, για χρήματα που κάποιοι πήραν για να ψηφίσουν, αλλά και για διάφορα άλλα διαφανή και όζοντα κυριολεκτικά. Και τελικά, ρωτάω, είναι σφετεριστής της λαϊκής κυριαρχίας ο Υπουργός Εξωτερικών και μάλιστα του κρατικού του αξιώματος, ο οποίος καταστρατηγεί με τέτοια καταφορά τις αρμοδιότητές του, την εξουσία που το έχει απομεμηθεί από το Σύνταγμα, ώστε να δεσμεύει αντισυνταγματικά την Ελλάδα και μάλιστα να προκαταλαμβάνει την Ελληνική Βουλή, καταπατώντας τις αρχές ακόμα και του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και όχι μόνο τις θεμελιώδεις αρχές περί λαϊκής κυριαρχίας. Ακούστε λοιπόν τι λέει το άρθρο που κανείς δεν τολμάει να βάλει στο στόμα του, το άρθρο 134, παράγραφος 2, εδάφιο Α του Συντάγματος, για να δούμε τελικά μόνο με τάγκς και μόνο με τη βία σφετερίζεται κάποιος κρατικό αξίωμα. Μόνο ο στρατός, αν καταλάβει τη Βουλή, κάνει δικτατορία, ή υπάρχουν και άλλοι υπαλλακτικοί τρόποι, οι οποίοι επίσης είναι ποινικά κολάσιμοι? Τιμωρείται με εισόδια εμπρός και ερικάθεξη όποιος πρώτον, ο τρίτος υπαλλακτικός τρόπος, επιχειρεί με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό διαρκώς ή προς καιρός το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού. Ακούσατε πουθενά τη λέξη βία σε αυτό που διάβασα? Όλη
οι καθηγητές δημοσίου δικαίου, Γεραπετρίτης, Βλαχόπουλος και ο κύριος Παράρας, ο οποίος είναι παρόν, έχουν αρθρογραφήσει επανειλημμένως για την έλλειψη δεδηλωμένης αναφορικά με τη συνθήκη αυτή, για τον παραγωνισμό της Βουλής, για τα τετελεσμένα που δημιουργεί η υπογραφή πριν την κύρωση, άρα καθιστά και ανεφαντικημένο την μη κύρωση, αλλά και η μεσολάβηση ενός τόσο μεγάλου κρίσιμου χρονικού διαστήματος από την υπογραφή ως την κύρωση στη Βουλή, λόγω της παραγωγής πολύ σημαντικών αποτελεσμάτων από μόνη την υπογραφή της σε διεθνές επίπεδο. Γιατί λοιπόν κανείς δικαστής, δικηγόρος, κανείς μας, κανείς, δεν τολμά να πει την πραγματικότητα ότι πρόκειται για σφετερισμό της ιδιότητάς του κρατικού οργάνου του Υπουργού Εξωτερικών, που τυποποιείται ακριβώς το άρθρο 134, αφού κατέστησε ακόμα και το κοινοβουλευτικό πολίτευμα τουλάχιστον πρόσκαιρα ανενεργό, διότι δέσμευσε διεθνώς την Ελλάδα και τη Βουλή χωρίς να έχει προκαταβολικά τα σύμφωνη γνώμη της. Ο κύριος Κοτζιάς είναι ξεκάθαρο ότι πήρε όλη την εξουσία πάνω του δικτατορικά, χωρίς κοινοβουλευτικό ή κυβερνητικό αίρισμα, και υπέγραψε με το «έτσι θέλω». Το άρθρο 134, παράγραφος 2, αναφέρει ότι όποιος τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο, όποιος επιχειρεί με τα μέσα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, δηλαδή όχι απαραίτητος με τη βία, αλλά με σφετερισμό της ιδιότητάς του κρατικού οργάνου, γιατί δίνει στον εαυτό του παραπάνω εξουσία από αυτή που του έχει απονεμηθεί από το Σύνταγμα, και με τρόπο πρόσχολο να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακολλήσει τη Βουλή, την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα, ή να τους εξαναγκάσει να εκτελέσουν να παραλείψουν πράξεις. Δεν είναι φανερό ότι διατάραξε την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος ο κ. Κοτζιάς? Δεν παρακόλλησε ξεκάθαρα τη Βουλή, φέρνοντας για συζήτηση και ψήφιση έναν χρόνο μετά την υπογραφή του, και μπορεί και πολύ περισσότερο, αλλά πάντως μαζί με το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ, δεν αποστέρισε τη Βουλή έτσι από ενάσκηση της εξουσίας της, που της απονέμεται από το άρθρο 28, παράγραφος 3, σε πρώτο χρόνο, κατευθείαν πριν την παραγωγή, δηλαδή, και τη δέσμευση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού με δυσμενή αποτελέσματα. Πόσο πιο ξεκάθαρα οι πράξεις του, ο αντισυνταγματικός, άρα παράνομος τρόπος δράσης του, να εκπληρώνει ακριβώς την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος, και πόσο πιο ξεκάθαρα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού στο Λεκουάν να προκύπτει και να στοιχειοθετείται η ύπαρξη του δόλου του, ότι δηλαδή γνώριζε ότι κατέληγε τις δημοκρατικές αρχές του πολιτεύματος, αλλά το έκανε για το καλό της περιοχής, όπου το καλό της περιοχής ταυτίζεται με το κακό της Ελλάδας. Και ως πότε όλοι εμείς θα παραμένουμε απαθείς στη διάλυση της Ελλάδας? Εμείς που ανεχόμαστε το σφετεριστή, δεν έχουμε ήδη ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 120, παράγραφος 2 του Συντάγματος, που μας επιβάλλει να τηρούμε το Σύνταγμα, εντάσσονταν στην υποχρέωσή μας, μάλιστα αυτή, στις θεμελιώδεις υποχρεώσεις μας ως πολιτών και ακόμα περισσότερο ως δικαστών και ως δικηγόρων, με πίστη και αφοσίωση, μάλιστα, στη δημοκρατία και την πατρίδα. Είναι δημοκρατία η Συμφωνία των Πρεσπών? Έχει αφοσίωση στην πατρίδα η συμφωνία αυτή? Κλείνω και τελειώνω αυτά που έχω να σας πω λέγοντάς σας: σας έχει υποσχεθεί κάποιος ότι είστε αθάνατοι? Έχετε κάνει κάποια ειδική συμφωνία με το Θεό ότι και αύριο θα ζείτε? Γιατί λοιπόν φοβόμαστε να κάνουμε το καθήκον μας, να εφαρμόσουμε τους νόμους και τους ποινικούς και το Σύνταγμά μας και όσα μας επιτάσσει, όσο ακόμα προλαβαίνουμε? Διότι μην ξεχνάμε, αμικλέει σιγή απόλλοντο, και έτσι θα χαθεί και ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ότι διαχρονικά η Ελλάδα με τις κυβερνήσεις και με τον Άγιο Κωνσταντίνο Καραμανή και τον Ανδρέα Παπαδρέου έλεγαν ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να δεχθούμε το όνομα Μακεδονία ή παράγωγο αυτού του ονόματος, και η αιτιολογική βάση ποια ήταν? Είχε εκφραστεί δημόσια αλλά και στα θεσμικά όργανα, με τελευταίο που έγινε υπό την Προεδρία τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η σύσκεψη αρχηγών των αρχηγών των κομμάτων, των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Και τη λογική βάση ήταν ότι το όνομα, αν δοθεί, θα είναι το όχημα για λυτρωτισμό, το όχημα για διεκδικήσεις.